στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Καβάλας με δύο ψηφίσματα πήρε ξεκάθαρη θέση πάνω στο ζήτημα το οποίο δείξατε, που για μένα κακώς ονομάζεται μακεδονικό, είναι σκοπιανό, καμιά σχέση με μακεδονικά. Στην τελευταία συνεδρίαση που επικαιροποιήσαμε το ψήφισμα, όχι στο ψήφισμα, ναι δηλαδή στη συμφωνία και όχι στη Μακεδονία μας, είπαν ο κύριος Βέρος Αριστίδης, ο κύριος Μουρτασάγας Νικόλαος, ο κύριος Μουριάδης Θεόδωρος, ο κύριος Πορτόλιας Χρήστος, ο κύριος Σιμιτζής Κωνσταντίνος και ο κύριος Τσοχαταρίδης Χρήστος. Όλοι καταλαβαίνονται και όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους απέναντι στην πατρίδα, στη Μακεδονία και στο λαό της Καβάλας. Τώρα, τι θέλετε κύριε Πρόεδρε, πρέπει κάποιος να πάρει μια πρωτοβουλία να κάνουμε ένα τοπικό συλλαλητήριο. Ο καθένας ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει. Εγώ έχω την καθαρή μου τη συνείδηση. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει, αυτό που θέλω να εστιάσω είναι να μην μείνουμε πρόεδροι μόνο στο ψήφισμα. Έστω κάτι, μια διαμαρτυρία, ρε. Κάτι! Λοιπόν, πρόεδρε, τη διαδικασία. Λοιπόν, ανοίξατε ένα θέμα. Όχι, το ανοίξατε. Καθαρά και ξάστερα. Ερώτηση. Πήρατε θέση, τοποθετηθήκατε, διαβάσατε κάποια ονόματα για τα οποία έπαινε κάπου κάποτε ένα όχι, τσουβαλιάσατε ανώμια πράγματα και για το λόγο αυτό εγώ θεωρώ πως πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Εγώ τουλάχιστον σαν παράταξη θέλω να τοποθετηθώ όπως τοποθετηθήκατε όλοι για το συγκεκριμένο θέμα. Σας παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Δεν είναι ώρα τώρα. Εδώ πέρα βάλετε θέλετε να κάνουμε συνεδρίαση. Θα σας καλέσω σε ειδική συνεδρίαση. Όχι, μα κάνατε ήδη εδώ πέρα. Τι κάνω. Ανοίξατε ζήτημα και πήρατε θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Για ένα θέμα που καίει αυτές τις μέρες. Λοιπόν, και θέλουμε να πάρω, εγώ θέλω τουλάχιστον να πάρω θέση για το συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο δεν το είχαμε για συζήτηση. Κύριε Πορτόλια, τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου επανέλαβα. Σας παρακαλώ, δεν είπα κάτι καινούριο. Είναι δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η θέση όμως, επαναλαμβάνω και πάλι, τσουβαλιάζει ανώμια πράγματα. Είπατε για ένα όχι που είπανε παρατάξεις οι οποίες διαφέρουν μέρα με τη νύχτα. Θέλετε να το ανακαλέσετε το όχι αυτό ευχαρίστως, εάν θέλετε να το ανακαλέσετε. Λοιπόν, το όχι της λαϊκής εισπύρωσης είναι ένα όχι το οποίο είναι μακριά από τη διχόνοια και το μίσος που σπέρνει ανάμεσα στους λαούς μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που θα μας φέρει σε καταστάσεις απρόσπερες για τον λαό μας. Αυτό το οποίο θα έρθει την Πέμπτη θα είναι τι. Ένα χαρτί του Υπουργείου που γράφει ο τέος Υπουργός Εσωτερικών και το δεύτερο συμβαλόμενο μέρος και μιλάμε για συμφωνία του προσφόντου. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος και αυτή η αναφορά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλώ για αφαιρόμενη συμφωνία του προσφόντου. Και επειδή βέβαια θεωρώ ότι οι εκπρόσωποι μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν ρόλο ενεργό, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλό να παρευρεθούν οι βουλευτές των κομμάτων αυτών που διαφωνούν μαζί με όλους τους αναπληρωτές τους για να προκάλουν αυτή τη διαδικασία που πάει να ξεκινήσει την Πέμπτη, να μην ξεκινήσει αυτή η διαδικασία την Πέμπτη και βέβαια αναγκαστικά πλέον, αν νομίζω παρετηθούν οι βουλευτές και οι αναπληρωτές τους, θα πάμε σε εκλογές. Αναγκαστικά θα πάμε σε εκλογές.